Εντύπωση, ιστορία του ονόματός σας. Το πραγματικό μου όνομα ήταν του προπάπου μου, ήταν Βουσταντζόγλου, των προγόνων μου. Όμως οι προπάπου μου είχαν μαγαζί με πιάτα και πορσελάνες και τέτοια, οπότε το επάγγελμα γινόταν επίθετο τότε, συνηθιζόταν και γίναν πιατάδες. Πάντως είσαι ο άνθρωπος που δεν έχει αυτό το... δεν σαν να έχει τραβηχτεί από το lifestyle. Δεν ήμουν ποτέ στο lifestyle, αλλά για λόγους ιδεολογικούς ήμουν απέναντι. Καταλαβαίνω ότι η εκπομπή σας έχει άλλου είδους σκέψεις και ιδεολογίες, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει και η άλλη γνώμη. Δεν πούλησα το αντι-lifestyle μου, δεν πούλησα και κανένα ψευδές lifestyle. Πούλησα απλώς την προσωπική μου δουλειά και μόνο τη δουλειά μου, η προσωπική μου ζωή. Αφορούσε μόνο εμένα και μόνο εμένα. Με νέους ηθοποιούς να προσπαθούν να τραβήξουν ένα άλλο δικό τους μονοπάτι. Εγώ γελάω. Τι κρίμα. Σε μια χώρα πτωχευμένη δεν μπορεί να κάνεις lifestyle. Είναι, αν μη τι άλλο, είσαι γραφικός. Το λιγότερο μπορώ να σου πω. Είδαμε τώρα ένα παράδειγμα, όπως η κόρη του κυρίου Μπέζου, που ανέβασε μια παράσταση στο Εθνικό. Δεν και την ανέβασε, την ανέβασε ναι. Η κυρία Κιτσοπούλου και πολύ σωστά η Ρο, που ήταν και μαθήτριά μου κάποια στιγμή, και είναι εξαιρετική ηθοποιός και εξαιρετικής ποιότητας παιδί, μπήκε σε αυτή την περιπέτεια του να παίξει ένα έργο το οποίο έρχεται από μία που την εκτιμώ αφάνταστα, την Ελένα την Κιτσοπούλου, που αν μη τι άλλο κάνει μια καριέρα μοναδική για τη χώρα μου, που μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε avant-garde παράσταση του Βερολίνου, ας πούμε, μέσα. Και όχι σε μια ψωροκόστανα που είναι η χώρα μου. Θα παίζουμε Σάββατο και Κυριακή. Η παράστασή μας είναι στο Θέατρο Παλάς και θα κρατήσει όλη τη σεζόν.